Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά η πρώτη συνεδρίαση, η αναβληθήσα από την Τρίτη, που αφορά το μοναδικό θέμα, που είναι η έγκριση ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Νέστου. Έχετε όλοι ενημερωθεί επί του σχεδίου προϋπολογισμού, παρατηρήσεις. Διάβασε το τελευταίο κείμενο, τα σύνολα διάβασε. Τα σύνολα, επιγραμματικά. Έσοδα, έξοδα. Να σας διαβάσω τα έσοδα, έξοδα, για να έχετε, έτσι, έχετε την εικόνα, αλλά τυπικά να γραφίσετε πρακτικά. Για το 2014, τακτικά 4.934.861,82. Έκτακτα 12.796.090,61. Έσοδα παρελθόν των οικονομικών ετών που βιώνονται για πρώτη φορά 211.693,24. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 1.221.216,31. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 1.720.763,47. Χρηματικό υπόλοιπο 470.000, σύνολο 21.354.625,45. Έξοδα, χρήσης 5.632.122,12 €. Επενδύσεις 12.753.930,83 €. Προβλέψεις 2.819.065,98. Αποθεματικό 149.506,52. Σύνολο ισοσκελισμένο 21.354.625,45. Παρατηρήσεις, κύριος Τσομπανόπουλος. Ακριβώς. Δεν γράφει. Ναι. Ναι. Λίγο τράβηξε το αν θες λίγο. Έρχεται. Ναι. Ακούγεται, ακούγεται. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι εμείς, επειδή πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, είχαμε διατυπώσει τη διαφωνία, την κατέθεση και στο Προεδρείο. Έτσι, ψηφίζουμε τις αναλαστικές δαπάνες, δεν συμφωνούμε με τις ελαστικές. Και δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό κανένα σημαντικό έργο αναπτυξιακό για κανένα δημοτικό διαμέρισμα τοπικό του Δήμου μας. Αυτή δηλαδή, ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Όχι, δεν κουνιέται, είναι μέσα στο ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό ομόφωνα με τις παρατηρήσεις, οι οποίες, ειδικότερες παρατηρήσεις, οι οποίες έχουν εγγραφεί και στην Οικονομική Επιτροπή. Να πω εγώ με την ευκαιρία κάτι για τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι από τους... Καταρχήν βλέπετε ότι υπάρχει ένας προϋπολογισμός που έχει μεν 21 εκατομμύρια, αλλά από αυτά χρήματα που παίρνουμε από τους ΚΑΠ, κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και από ΣΑΤΑ, είναι, όπως επίσης και ανταποδοτικά, βλέπετε ότι είναι μόνο τα 4.900.000, πόσο ακριβώς είναι εκεί. Το υπόλοιπο, δηλαδή, τα υπόλοιπα ποσά είναι έκτακτα έσοδα, δηλαδή είναι έργα, χρήματα τα οποία προϋπολογίζονται από τα έργα του τετάρτου κοινοτικού πλαισίου, από το ΕΣΠΑ δηλαδή. Ουσιαστικά τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος Νέστου, που αποτελείται σήμερα από τους τρεις πρώην Δήμους Χρυσούπολης, Ορεινού και Κεραμωτής, είναι το 50% και λίγο πιο κάτω, θα έλεγα το 44% για ακρίβεια, από τον τελευταίο προϋπολογισμό του Δήμου Χρυσούπολης. Μόνο. Χωρίς να βάλω τους άλλους δύο καθόλου. Έτσι, όπως λοιπόν είναι φυσικό, αυτή τη στιγμή και με την προϋπόθεση ότι η ΣΑΤΑ, όπως μας είπαν, θα είναι και 53% σε περικοπή, θα πάρουμε δηλαδή ΣΑΤΑ περίπου 450.000. Να σας πω ότι, για παράδειγμα θα σας δώσω το μέγεθος για να καταλάβετε, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στους 22 της περιφέρειας,
κοντά στις 100.000 κόσμο, παίρνει 1.000.000 ουσάτα. Τώρα, αν με 1.000.000 ουσάτα εκείνος ο Δήμος, εμείς παίρνουμε 400, πάλι καλά είμαστε σχετικά, αλλά σαν αυτοδιοίκηση δεν είμαστε καλά. Το πρόβλημα, λοιπόν, θα πρέπει να πω, είναι κεντρικό στις διαθέσιμες πιστώσεις που δίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο κατά επέκταση τις εισπράττει από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι λοιπόν ένας προϋπολογισμός, θα έλεγα, που αν εξαιρέσουμε τα έργα το κοινοτικό πλαισίο, εκεί υπάρχει και ανταπόκριση αλλά και ωριμότητα για πολλά ακόμα στη νέα προγραμματική περίοδο. Έχουμε περισσότερες από 70 μελέτες ωριμότητας που θα διεκδικήσουν χρήματα από το ΣΕΣ, όπως ονομάζεται η επόμενη προγραμματική περίοδος που θα ξεκινήσει 2014-2019. Σας λέω όμως ότι αν εξαιρέσουμε αυτά τα χρήματα, βλέπετε ότι τα χρήματα είναι όχι απλώς λίγα. Προβληματίζουν όσους είναι στην αυτοδιοίκηση χρόνια. Θα πω μόνο ότι το προσωπικό που έχουμε σήμερα, που είναι πολύ ελλιπές σε σχέση με το προσωπικό που χρειαζόμαστε, εάν ήταν στο 50% περίπου, θα υπήρχε πρόβλημα λειτουργικότητας του Δήμου. Δηλαδή θα πληρώναμε το προσωπικό λογικά και τα λειτουργικά δεν θα βγαίναν. Έτσι. Και βεβαίως, όπως είδατε και στο προηγούμενο Συμβούλιο, είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει σε μια δύσκολη εποχή, παρότι περνάμε δύσκολα, να μεταφέρουμε οποιαδήποτε βάρη στον κόσμο. Γι' αυτό δεν μπήκε καμία αύξηση και ψηφίστηκε πάλι ομόφωνα το ισχύον καθεστώς στο δημοτικό φόρο και στα υπόλοιπα όλα, τα οποία είναι όπως τα παραλάβαμε το 2007 από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2006 από την προηγούμενη διοίκηση. Αυτά εκ των πραγμάτων δημιουργούν έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πολύ μαζεμένος, όπως επίσης και η κρατική επιχορήγηση, όπως είπα, η οποία είναι στο βαθμό αυτό. Θα πρέπει όμως να πω για την προσπάθεια που γίνεται είτε μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας με τους λαμπτήρες LED να μειώσουμε και να πάρουμε περισσότερα τα αποδοτικά από τη ΔΕΗ, μειώνοντας την πληρωμή που κάνει το κοινόχρηστο, ο κοινόχρηστος φωτισμός, αλλά πρέπει να σας πω επίσης ότι και οι αυξήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, ενώ δηλαδή όλη αυτή την εφταετία από τη ΔΕΗ, έχουν ξεπεράσει το 68% σε σχέση με τα τιμολόγια που υπήρχαν δηλαδή το 2006 και 2007. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, κρατάμε μια τέτοια κατάσταση. Είναι λογικό με τέτοιον προϋπολογισμό να εκτελούμε έργα του ΕΣΠΑ. Και είχαμε και ένα τεχνικό πρόγραμμα, μια μικρή παρέμβαση με τα λίγα χρήματα που θα πάρουμε προϋπολογίζοντα από τη ΣΑΤΑ. Στο κλείσιμο αυτού του χρόνου θα δούμε την αναθεώρηση όπως γίνεται τη ΣΑΤΑ, τον επόμενο μήνα δηλαδή, τι έχει μείνει, τι δεν έγινε, τι εν πάση περιπτώσει κτλ. Και θα τα επαναπρογραμματίσουμε αν υπάρχουν υπόλοιπα, και αυτά για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτά για τον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι λοιπόν, προχωράμε. Ψηφίσαμε, ακούσαμε και ολοκληρώνει τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, η πρώτη συνεδρίαση που αφορούσε αποκλειστικά τον προϋπολογισμό. Αρχίζει η συνεδρίαση, η δεύτερη συνεδρίαση, η σημερινή τακτική. Να βάλουμε ένα έκτακτο θέμα ως δέκατο. Προμήθεια ασφαλτομείγματος και ασφαλτικής προεπάλληψης για τις ανάγκες του οδικού δικτύου του Δήμου Νέστου. Αφορά τη συμπλήρωση εδώ της Λαϊκής που δεν έφτασε, συν τους δρόμους δίπλα που είχαμε ήδη ψηφίσει, για να τελειώνουμε και με αυτό. Εγκρίνεται? Ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο. Ναι, και μια μιλήσαμε για Λαϊκή, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τη Λαϊκή. Δημιουργήθηκε βέβαια μια μικρή εμπλοκή, θα πω, το προηγούμενο διάστημα. Είναι γνωστό ότι από την απόφαση την 113 του 2013, όταν μετακινήθηκε ουσιαστικά η Λαϊκή και πήγε στην πρόσκαιρη
προσωρινή θέση λόγω της αναγκών, των αναγκών της υπογειοποίησης του έργου, είχαμε πάρει και τότε την απόφαση, την οποία ξαναπήραμε την 113 του 2013, να επιστρέψει στον αρχικό χώρο και στον παρακείμενο χώρο πάνω στο υπογειοποιημένο κομμάτι που έχει ήδη γίνει. Αυτή η προσπάθεια προαπαιτούμενο ήταν και φυσικό να γίνει και μια τακτοποίηση του χώρου, μια ασφαλτόστρωση, ψηφίσαμε, κάναμε τις διαδικασίες, έγινε το μικροέργο. Ενημερώθηκε η υπηρεσία στις 24 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Εμπορίου, που είναι αρμόδια υπηρεσία. Η νομοθεσία ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίζει το χώρο και τον αριθμό των θέσεων. Η Διεύθυνση Εμπορίου, η Περιφέρεια, είναι αυτή που θα κάνει τη διαδικασία απόδοσης των αριθμών για κάθε θέση. Δημιουργήθηκε ένα θέμα, αρχικά είχε να κάνει με το μέγεθος, τα μέτρα δηλαδή που έχουν οι επαγγελματίες, και κατόπιν θα έλεγα είχε να κάνει με μια βασική ή μάλλον μια ουσιαστική πρόταση που θέλανε να κάνουν, ουσιαστικά να συνεχίσουν να μείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί το άλλο έργο της υπογειοποίησης, το οποίο παρεμπιπτόντως θα πω έχει ήδη ξεκινήσει, δηλαδή το κομμάτι από τη διάβαση στην κεντρική που πάνε προς Πράστιο που είχε μείνει έχει ξεκινήσει ήδη να υπογειοποιείται και αυτό για να κλείσει το πρώτο έργο της υπογειοποίησης. Η υπογειοποίηση που ξεκινάει από το ΚΕΓΕ και καταλήγει στο χώρο των σφαγείων. Στο χώρο των σφαγείων, επίσης, ξεκίνησε, να ενημερώσω ταυτόχρονα, και το έργο του κόμβου των σφαγείων που προβλέπει μια άλλη υπογειοποίηση. Βέβαια, το έργο της υπογειοποίησης του καρδιφτικού άβλακα, έτσι, το οποίο είχε ενταχθεί αρχικά το Σεπτέμβριο του 2009, απεντάχθηκε, ξαναεντάχθηκε. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά ταλαιπωρήθηκε αυτό το έργο μπες-βιές, μέχρι να έρθει στη φάση να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης και εκτέλεσης του. Έτσι, θεωρητικά, αν όταν είχε ενταχθεί, είχε προχωρήσει, το 10 ας πούμε, θα είχε τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι και δεν θα υπήρχε ζήτημα. Αυτό όμως πήγε πίσω λόγω των εντάξεων ή θα έλεγα, επειδή μια φορά εντάσσεται λογικά, των αμφισβητήσεων αν θα ήταν από τα έργα που θα κοπούν ως υπερβάλλοντα έργα του προϋπολογισμού του Υπουργείου ή από τα έργα που θα μείνουν. Έγινε ένα συνεχής αγώνας μετά και από το Δήμο και από τη σημερινή περιφέρεια αυτό το έργο, όπως και το άλλο των 27.000 στρεμμάτων, να παραμείνουν μέσα στον προϋπολογισμό, καθώς ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Μπαλτατζής, είχε τουλάχιστον δημοπρατήσει, μάλλον εντάξει ουσιαστικά, όχι δημοπρατήσει, το διπλάσιο από τα έργα που είχε ο προϋπολογισμός. Είχαν καλύψει δηλαδή και την, θα έλεγα, την πρόβλεψη των εκτόσεων κτλ. Ουσιαστικά λοιπόν, το λέω αυτό γιατί ήρθαν τα δύο έργα να έχουν μια επικάλυψη το ένα με το άλλο. Στο μεν ένα έργο όταν μελετήθηκε, παρότι έχουν τον ίδιο μελετητή, ο κόμβος έπρεπε φυσικά να έχει αποδέκτη εκεί που είναι σήμερα η υπογειοποίηση. Στο άλλο έργο μετά όταν μελέτησε τον κόμβο σε άλλο χρόνο μελετητής, έδινε έναν αέρα, κάποια μέτρα, να κινηθούν δηλαδή προς την πλευρά του πρατηρίου ας πούμε που υπάρχει, να μεγαλώσει δηλαδή λίγο την υπογειοποίηση. Όλο αυτό το σύστημα τέλος πάντων δημιούργησε μια, μεταξύ των υπηρεσιών μια ανταλλαγή απόψεων για το πώς το ένα έργο δεν θα επικαλύψει το άλλο ή πώς θα βρεθούν στο τέλος η φόρμα και το ένα που έγινε να πληρωθεί και το άλλο, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να ξεκινήσει να γίνει, να πληρωθεί και αυτό κανονικά αφού θα γίνει. Αυτά ολοκληρώθηκαν. Εμείς υποβάλαμε δεύτερο έγγραφο στην Διεύθυνση Εμπορίου στις 6 Νοεμβρίου και του ζητούσαμε ότι το έργο δεν μπορεί να περάσει στις 10 Νοεμβρίου, διότι έχει να κάνει με την υπογειοποίηση. Κάθε δηλαδή εβδομάδα ή μέρα, να το πω, που περνάει ανεκμετάλλευτη στην κατεύθυνση κατασκευής του κόμβου των σφαγείων, βασικά της υπογειοποίησης, είναι μέρα που θα πάει να την πάρει από πίσω, δηλαδή από τον Απρίλιο. Όπου ο Απρίλιος είναι ο χρόνος που θα ξεκινήσουν οι αγροτικές καλλιέργειες, πρέπει να δοθούν νερά. Υπάρχει δηλαδή ασφυκτικό περίγραμμα στο έργο χρονικό. Μέσα σε αυτό το περίγραμμα, η κυκλοφοριακή μελέτη που ψηφίζουμε τώρα, ενώ όχι του κόμβου, της εξόδου για το έργο δηλαδή, της παράκαμψης, προβλέπει τη λειτουργία αυτού του δρόμου. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς και να θέλαμε ακόμη να πούμε ότι θα μείνει λαϊκή εκεί κάποιο διάστημα, να συνεχίσει να παραμένει εκεί, γιατί κάθε Τρίτη θα έπρεπε να μην πατάει κάποιος από εκεί προς τη Χρυσούπολη, θα έπρεπε να περιμένει. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει. Είπαμε να έρθουν εδώ. Εν πάση περιπτώσει,
σε κάποιο βαθμό θα έλεγα ότι τελικώς εχθές σε μια συνάντηση που κάναμε με το Προεδρείο τους, ήρθαν τα μέλη όλα και ο νομικός σύμβουλος κ. Γραμμένος, αντιλήφθηκαν και το μέγεθος οι άνθρωποι κτλ. Θα ξεκινήσει λοιπόν, επειδή δεν προλαβαίνουν ταυτοχρόνως, συνεννοηθήκαμε να ολοκληρωθεί και ένα μικρό κομμάτι, αυτό που είναι μπροστά στο ΚΕΓΕ, από την άλλη εργολαβία, έστω πρόχειρα δηλαδή με επικάλυψη 3α, όχι ασφάλτου. Και η διαδικασία, ας πούμε, της μισής λαϊκής εδώ, γιατί τα νούμερα τα πήραν η παραγωγή, έχει συμφωνηθεί από την υπηρεσία εμπορίου, στις δύο κεντρικές σειρές από τις τέσσερις που υπάρχουν, μπαίνουν οι παραγωγοί μας και στις υπόλοιπες απ' έξω μπαίνουν οι μικροπολιτές. Μέχρι περίπου το μέσον, όπου μετά και στις τέσσερις σειρές μπαίνουν οι μικροπολιτές. Οι μικροπολιτές παίρνουν και ένα κομμάτι τώρα προς την πλευρά του ΚΕΓΕ, που όμως αυτή τη φορά θα αφήσουν διάδρομο να λειτουργεί και προς τα χωράφια στο τέλος της υπογειοποίησης, αλλά και το δρόμο που πάει από εδώ προς το ΚΕΓΕ και περνάει μπροστά από το ΚΕΓΕ. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη διευθέτηση, άλλη μία λαϊκή υποχρεωτικά θα κάνουν αυτοί εκεί για να μπορέσουν αυτά, όπως μας εξήγησαν και οι ίδιοι, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με τα νούμερα, με τις κληρώσεις που κάνουν, καθένας από αυτούς έχει μόρια κτλ. Να βάλουν και τα σημάδια τους και να είναι εδώ. Δηλαδή, η μεθεπόμενη λαϊκή θα είναι οργανωμένη όλοι εδώ πέρα πάνω και κλείνουμε όσον αφορά το θέμα της λαϊκής. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό θέμα. Ταλαιπώρησε πολύ χρόνο την αγορά και πέρα από τον χρόνο που ήταν προγραμματισμένο, όπως επίσης και τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι πολλές φορές αυτά τα έργα δεν ελέγχονται απόλυτα ως προς τον χρόνο. Έτσι, το συγκεκριμένο βέβαια έργο, ας πούμε, όπως ήταν φυσικό, η αποκατάστασή του και η πλήρη εξομάλυνσή του απέτησε όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα για διαφόρους λόγους τεχνικούς περισσότερο. Και νομίζω ότι ήταν, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογημένο. Το σίγουρο είναι ότι για 50 χρόνια έχουμε τουλάχιστον διασφαλίσει ένα ασφαλές έργο λειτουργικό για την πόλη. Αυτό όσον αφορά τη λαϊκή. Τα δύο έργα, όπως σας είπα, ήδη έχουν ξεκινήσει. Πληροφοριακά θα σας πω ότι έχει ξεκινήσει και το έργο της γεωθερμίας. Ο εργολάβος που έχει εγκατασταθεί ξεκίνησε με τα αντιοστάσια και σήμερα έκανε την παραλαβή των ειδικών προμονωμένων σωλήνων τρίτης γενιάς πολυεθυλένιο χαλκού για να αρχίσει να δημιουργεί τις υποδομές των δικτύων. Επίσης θα σας πω ότι τη Δευτέρα υπογράφουμε την σύμβαση με τον εργολάβο για το έργο της Λεκάνης που αφορά την άρδευση, ολοκληρώνεται και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μετά την Οικονομική Επιτροπή που θα γίνει, ακολουθεί το Συμβούλιο το Δημοτικό, θα γίνει δηλαδή το έργο, θα δημοπρατηθεί το έργο που αφορά το κομμάτι της αμόγλωσσας ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα, της κεντρικού περιφερειακού δρόμου της Κεραμωτίας, που είναι η πεζοδρόμηση και οι χώροι στάθμευσης και ο φωτισμός σε εκείνο το κομμάτι. Έτσι. Υπάρχει και είναι σε εξέλιξη μια σειρά άλλα έργα, τα οποία θα ανακοινώσουμε φυσικά όταν θα έρθουν οι επισήμως από εβδομάδα που περιμένουμε οι εντάξεις τους, για να δρομολογήσουμε στο επόμενο συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι θα κάνουμε και άλλο συμβούλιο πριν το Δεκέμβρη, για να προχωρήσουν οι απαιτήσεις των έργων που εντάσσονται, καθώς πρέπει να απαντάμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ορίζουν οι κανόνες απορροφητικότητας του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά κύριε τα έργα Τσομπανόπουλος, και η ενημέρωση που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο σε πρώτη φάση. Ήταν σημαντικό νομίζω το παζάρι και τα έργα που ξεκίνησαν. Να ακούγεται και δεν μαγνητοφωνείτε γι' αυτό. Δεν φτάνει. Όχι, αν το σηκώσει λίγο, νομίζω ότι δεν θέλει να κουνιέται μόνο. Δεν θα γράφω στα πρακτικά. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο από τη Λαϊκή Δημαρχία. Ναι, μιλάει, ακούει. Ξεκινάω λίγο από τη Λαϊκή. Αφού λοιπόν τα βρήκατε και αυτό είναι επίσης έργο, αυτό μας ενδιέφερε, το ρυθμένο αυτό. Αυτά να τα ελέγχετε, ρε παιδιά. Τώρα δεν γράφει, δεν κάνει, είναι δυνατό. Τι ελέξατε, αφού δεν λειτουργεί. Έλα από εδώ, έλα κάτσε.
θυμώ τον Μπελάμ. Και ας κλείσει το άλλο όμως. Το άλλο κλείστε το αν θέλετε, εκείνο που είναι τώρα. Ήρεμα, ήσυχα. Ωραία. Λοιπόν, λίγο λέμε τη λαϊκή. Το ρεζουμέ είναι αυτό, ότι καταφέραμε και το διευθετήσατε εκεί με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά τέλος πάντων, κακώς μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια. Γιατί από ό,τι και εγώ το άκουσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έγινε μια αναστάτωση, ήρθαν κανάλια. Δεν έπρεπε να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Θα έπρεπε δηλαδή. Από ό,τι ρώτησα και εγώ στη Διεύθυνση Εμπορίου, να περιμέναμε κάνα δεκαήμερο το πολύ, θα είχε διευθετηθεί. Λέει τώρα αυτή η βιασύνη, εμείς θα τους φέρουμε τα κατά και εδώ, αφού δεν ήμασταν έτοιμοι. Γιατί λοιπόν να πούμε σε αυτή την ιστορία. Εξήγησα, δεν ήταν δεκαήμερο. Ναι, τέλος πάντων. Τέσσερις μήνες, πέντε θέλω να μιλήσω. Αφού τα βρήκατε, ποια ήταν η αιτία να γίνει αυτός ο χαμός, έστω και για μια Τρίτη. Εντάξει. Ένα δεύτερο θέμα είναι που είχα βάλει στις 31 Οκτωβρίου του 2013, είχα ζητήσει για αυτό το θέμα δήμαρχη στην οικονομική που είχαμε συζητήσει. Με τις μελέτες της λεκάνης, έτσι, και μάλιστα το είχαμε αφήσει και ανοιχτό πολύ καιρό. Είχα ζητήσει με αίτηση, την έχω καταθέσει 31 Οκτωβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία. Τώρα, αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε ούτε προφορικά ούτε γραπτά, δεν έχω άλλο μέσο. Θέλω τις μελέτες, είπαμε, και όχι ένα non-paper που πήρα μέσω fax. Πιο σαφές δεν γίνεται. Όχι, έτσι, μέση, δεν θέλω να το συζητήσω. Οι άλλο... μελέτες δεν βγαίνουν φωτοτυπία να φύγουν. Μπορείτε να πάτε να τις δείτε. Φυσικά. Ούτε αυτό. Δεν μου ανακοινώθηκε ποτέ. Εγώ ζήτησα. Δεν ξέρω το μέγεθος της μελέτης εσύ, αλλά μπορείτε να τις δείτε και. Ούτε αυτό. Δεν ενημερώθηκα από τον κανέναν από την Τεχνική Υπηρεσία. Αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στην οικονομική όμως, για να μην σας διακόπτω, αλλά θα σας πω ότι στην οικονομική αυτό που συζητήσαμε ήταν η διαδικασία. Συμφωνούμε. Και εγώ έδωσα εντολή να σας δώσουν ένα ενημερωτικό σημείωμα τι ακριβώς έγινε. Δήμαρχε, αν θυμάστε καλά, εγώ αμέσως λειτουργήσα, έστειλα τη διαφωνία μου και τελείωσε η επιτροπή. Από εκεί και ύστερα κατέθεσε έτσι από τις 32 Οκτώβρη, τέλος πάντων να γίνω κοινωνός των μελετών. Τώρα, έστω και εδώ. Δεν πήρα απάντηση ακόμη. Με δεν είχαμε λόγο. Μία μελέτη πάντα. Τέλος πάντων, ας δουλέψει η Τεχνική Υπηρεσία, ας πάρει ένα τηλέφωνο όπως το θέλετε. Είτε εδώ, είτε εκεί, είτε. Αυτή και λίγο παρακάτω. Η είναι μικρή, δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Ενημέρωση θέλω λίγο, και ενημέρωση να μου κάνουν το ίδιο μου. Δεν το πρόβλημα. Αν είναι μεγάλη όμως και υπάρχουν πολλά τεύχη, θα είσαι αναγκασμένο από να το δείτε. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Τελευταία είχατε ένα τοπικό συμβούλιο εκεί στην Κεραμωτή, με αυτό με τα οικόπεδα και ένα δώρο τελευταία. Πέρασε από την αναπτυξιακή, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να περιμένω. Όσον αφορά το κομμάτι εκεί των οικοπαίδων που προς διάθεση κλπ., είχαμε κάποιες αιτήσεις συμπολιτών της Κεραμωτής που διεκδικούσαν τέλος πάντων κάποια οικόπεδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έγινε ένα τοπικό συμβούλιο, υπήρξαν διαφωνίες κλπ. Πέρασε από την αναπτυξιακή, εσείς το. Μεταθέσατε εκεί, τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτό τα οικόπεδα που τα μοιράζουμε και σε ποιους, κατ' επιλογή, κάνουν αίτηση. Και αν είναι έτσι, γιατί δεν βγαίνει ένα σημαντικό, ξέρω εγώ, ένα τοπογραφικό γενικότερο, αν έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα οικόπεδα και ενδιαφέρονται συμπολίτες μας, είτε από την Κεραμωτή, είτε από τη Χρυσούπολη και θέλουν να επενδύσουν, έτσι. Το καλύτερο είναι αυτό, εμείς υπέρ της επένδυσης είμαστε, εννοείται όλοι μας, θέλω να πιστεύω. Άρα λοιπόν. Γιατί να δίνουμε στους ίδιους ανθρώπους συνεχώς. Από ό,τι είδα λίγο έτσι και με πληροφορήσαν, υπάρχει μια αίτηση από τις δύο από ένα συμπολίτη που ήδη τον έχουμε δώσει 2-3 φορές. Δηλαδή δεν θα. Τέλος πάντων, τσέχετε τις αιτήσεις. Δεν θα δίνουμε δηλαδή στους ίδιους ανθρώπους. Του έχουμε παραχωρήσει για την επιχειρηματική του δραστηριότητα ένα κομμάτι, τον δώσαμε κάποιο γυαλό δεύτερη φορά και τώρα είναι η τρίτη αίτηση. Και λέω, θα οικειοποιούνται τα κομμάτια αυτά κάποιοι συγκεκριμένοι πολίτες της Κεραμωτής ή τέλος πάντων είμαστε ανοιχτοί για όλο τον κόσμο. Αν είμαστε. Ας βγάλουμε λοιπόν μια ανακοίνωση, μια διακήρυξη ότι διαθέτουμε αυτά τα οικόπεδα, ένα ωραίο τοπογραφικό, για να μπορέσει ο καθένας ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση έτσι και πιθανόν να δικαιωθεί ή όχι. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, να κάνω μια ενημέρωση με την ευκαιρία αυτή, γιατί βλέπω ότι έχετε λάθος πληροφόρηση. Η αναπτυξιακή, η οποία έχει πάρει την αρμοδιότητα της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, αφού κατέγραψε και ειδικά στην περιοχή της Κεραμωτής, είναι πιο εύκολο λόγω του κτηματολογίου να κάνει την καταγραφή των οικοπαίδων ακινήτων γενικότερα που έχει στην αρμοδιότητά του στην ιδιοκτησία του Δήμος, έκανε πρόσκληση ενδιαφέροντος για όλα τα ακίνητα που είχε πρώτα απ' όλα και μοναδικό στόχο τη μίσθωση. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος στην βασική, την αρχική που έγινε, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Εκ των υστέρων η αναπτυξιακή δημιούργησε δεύτερη πρόσκληση, στην οποία και πήρε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, να
όταν υπάρχει κάποιος που ζητάει γη ή εν πάση περιπτώσει πάντοτε για εκμετάλλευση με μίσθωμα, να γίνεται προκήρυξη, να δημοσιοποιείται, μήπως υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος, και μετά να παραχωρείται αυτό έναντι τιμήματος. Το πρώτο τίμημα που δώσαμε και τακτοποιήσαμε ήταν το Καρνάκι της Κεραμουτής, όπου δόθηκε με ένα τίμημα 5.000 ευρώ τα 5 στρέμματα περίπου, και βεβαίως μετά την συλλογή των υπογραφών που έκανε ο ενδιαφερόμενος και μετά από ανοιχτή πρόσκληση, έτσι. Δηλαδή, βγάλαμε πρόσκληση που έλεγε, ας πούμε, ότι μισθώνεται αυτός ο χώρος. Δεν ήταν, ήρθε, μας είπε και το δώσαμε. Έγινε πρόσκληση. Μάλιστα, αρχική μας δήλωση ήταν να πληρώσουν 10.000 ενίκιο. Τώρα, ως επαγγελματική στέγη, τελικώς με την προσέλευση των 100 υπογραφών των παράκτιων και με το θέμα ότι μπορεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση ενός επαγγέλματος παραδοσιακού, παράκτια ηλία, είπαμε να δώσουμε το ενίκιο στα 5.000 ευρώ. Αυτό ήταν όσον αφορά το Καρνάκι. Εκ των κατόπιν είχαμε ετοιμάτων για να δώσουμε χώρο επαγγελματικής στέγης. Η μία περίπτωση ήταν του συνεταιρισμού, των 50 περίπου συνεταιριστών εκεί. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια προϋπόθεση που βάζει η νομοθεσία, ένα συσκευαστήριο των προϊόντων τους, καθώς όπως προβλέπετε δεν θα μπορούν να διακινούν τα προϊόντα τους ούτε καν προς την Ιχθυόσκαλα αν δεν υπάρχει χώρος συσκευασίας, και μέσα από το πρόγραμμα Ηλία να αναπτύξουν και με δική τους συμμετοχή να δημιουργήσουν αυτή την υποδομή και να αναπτύξουν και μία δράση που θα ενισχύσει το επάγγελμα. 40 οικογένειες είναι από την Κεραμουτή. Το εισόδημά τους σε πέρυσι ήταν περίπου 3.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για όλο το χρόνο. Αυτά τα χρήματα. Όχι, λέω, πια δώσαμε. Ενημέρωση κάνω. Επίσης, υποβλήθηκε. Όχι. Μπορεί. Αν έχετε λίγο, υπομονή, θα καταλάβετε αυτά που λέω, γιατί βλέπω ο τελικός ότι μάλλον δεν έχετε παραπληροφόρηση, μάλλον προσπαθείτε εσείς να παραπληροφορήσετε. Σας λέω λοιπόν, ναι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάντε χαρακτηρισμούς, δεν σας τιμούν. Μην κάνετε χαρακτηρισμούς. Μην διακόπτετε, κύριε Τσομπανόπουλε. Μην διακόπτετε να απαντήσει ο Δήμαρχος για να συνεχίσουμε. Μην έχετε ταράχη. Θα πάρτε την απάντηση. Άμα δεν μπορούμε να πούμε τι θα πει, ο ίδιος. Εγώ προσπαθώ να δώσω μια εικόνα, ας πούμε, πώς ακριβώς είναι το θέμα. Για να ξέρετε κιόλα, δεν είναι. Αλλά βλέπω ότι το ξέρετε, αλλά προσπαθείτε να το παρουσιάσετε αλλιώς. Σας λέω λοιπόν για τους υπόλοιπους τότε, εφόσον εσείς το ξέρετε καλά. Σας λέω λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτά, τι είχαμε λοιπόν μαζί με τον συνεταιρισμό και μια αίτηση όπου ζητεί το πάλι έκταση, και η έκταση τώρα για να έχει τη δυνατότητα να έχει και μια στοιχειοδός δόμηση θέλει 10 στρέμματα από 4 που ήταν. Έτσι. Εκεί έχουμε περίπου πόσα στρέμματα στο κομμάτι αυτό, περίπου πόσα είναι συνολικά. 366 στρέμματα. Λοιπόν, δώσαμε να πούμε 10 και 10 στρέμματα, μετά από ανάρτηση φυσικά και μετά από δημοσιοποίηση. Μια επαγγελματική στέγη, η οποία νομίζω προσωπικά, όπως έκρινε εν πάση περιπτώσει και το Συμβούλιο της εταιρείας, ότι τη χρειάζεται, θα βοηθήσει τον τουρισμό της Κεραμουτής. Μία δηλαδή κατασκευή, ένας χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή αεραστηνικών σκαφών, για συσκευή και για πάρκινγκ, για χώρο στάθμευσης αεραστηνικών σκαφών. Έτυχε να μιλήσω, ας πούμε, και με ανθρώπους που έχουν, θα έλεγα, διαδικασίες πελατών υψηλού βαλάντιου, είτε Βουλγάρων είτε εν πάση περιπτώσει άλλων που έρχονται και παραθέτουν στην Κεραμουτή. Οι άνθρωποι αυτοί μου είπαν ότι έχουν απαραίτητη προϋπόθεση και θα βοηθήσει τον τουρισμό. Έτσι κρίθηκε εν πάση περιπτώσει. Διότι όταν φτιάχνεις έναν χώρο στον οποίο ο άλλος μπορεί να αφήσει ένα σκάφος που κάνει 50-100 χιλιάδες, και μιλάμε για ξένο κόσμο, δεν είναι αναγκασμένος να το έχει στην πέρα μου, ας πούμε.
Έτσι. Η επόμενη μονάδα επισκευής ερασιτεχνικών σκαφών δεν είναι ούτε καν στην Καβάλα, σας πληροφορώ, είναι στην Πέραμα. Και τους ντόπιους εδώ με τα ερασιτεχνικά σκάφη. Χρειαζόταν λοιπόν ένας χώρος, αφού κάναμε αυτή την προσέγγιση, το δώσαμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι είχαμε. Άλλων δύο αιτημάτων, αν δεν κάνω λάθος, όπου το ένα αίτημα έλεγε θέλω επαγγελματική, ξέρω εγώ, στέγη, αλλά δεν μας έλεγε τι θα κάνει. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι, το οποίο ήταν και αυτό, θα έλεγα λίγο πιο συγκεκριμένο, για 20 στρέμματα, ξέρω εγώ, παραπέμψαμε στο τοπικό συμβούλιο, όπως παραπέμψαμε στο τοπικό συμβούλιο και αίτημα για εκμετάλλευση χώρου των φυτών αρωματικών που ήθελε κάποιος συντοπίτης μας εδώ, στο Δύσβατο, είχαν εντοπιστεί, συγγνώμη, στον Άγιο Κουσμά, είχαν εντοπιστεί κάποια αγροτημάχια που οποία συμπλήρωναν έναν αριθμό εκεί, το στείλαμε και όπως αποδείχθηκε, επειδή είχε προηγηθεί αυτό δηλαδή που λέω τώρα, το ένα τμήμα, ας πούμε, ήταν το πάρκινγκ που χρησιμοποιούν εκεί πέρα όταν κάνουν εκδηλώσεις διάφορα κτλ. Είχε αντίρρηση το τοπικό συμβούλιο, είπαμε, αφού είχε αντίρρηση το τοπικό συμβούλιο, βρες άλλα. Υπάρχουν άλλα. Στον ορεινό δεν είναι όλα καταγεγραμμένα τα κίνητα που έχουμε, ακόμα κάνουμε καταγραφή. Λοιπόν, πάρε τα υπόλοιπα, αυτό δεν μπορούμε να το δώσουμε, είναι το πάρκινγκ. Με τη λογική λοιπόν, το ότι να έχουμε και μία γνώμη του τοπικού συμβουλίου αφαρχής, αρχής γενομένης από το παράδειγμα αυτό, του Αγίου Κοσμά και των αρωματικών φυτών, είπαμε όποια αίτηση έρχεται μετά θα την πηγαίνουμε στο τοπικό συμβούλιο να μας λέει την άποψή του. Μπορεί να θέλει το τοπικό συμβούλιο να έχει σχέδιο εκεί που ζητάει το συγκεκριμένο χώρο κάποιο, να δημιουργήσει μια υποδομή για το μέλλον. Δεν κακό να την ακούσουμε, που πάνε πιο δίπλα. 366 στρέμματα είναι 36 οικόπεδα του 10, ας το πω έτσι. Και δεν είναι οικόπεδα, χωράφια είναι, εν πάση περιπτώσει. Αγρός είναι. Αγρός είναι, ο οποίος ουσιαστικά μισθώνεται και μάλιστα με πολύ καλό τίμα. Έτσι. Το 5.000 ευρώ δηλαδή για 10 στρέμματα νομίζω ότι δεν είναι σήμερα ευκαταφρόνητο ποσό. Λοιπόν, αυτό γίνεται με την αναπτυξιακή. Δεν έχουμε λόγο ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Όποιο θέλει και κάνει αίτημα, είχαμε πάρει μια απόφαση μετά το παράδειγμα που σα λέω που έτυχε με τον Άγιο Κουσμά, για να μην πάμε και δώσουμε καμιά έκταση που μπορεί για χιλόγω να μα διαφεύγει μα και να υπάρχει θέμα εκεί και μετά έχουμε ζήτημα, να ζητάμε και τη γνώμη του τοπικού συμβουλίου που τα ξέρει καλύτερα. Τώρα για παράδειγμα σα λέω, ήρθε κάποιο, λέει, θέλω να μισθώσω χωράφια που υπάρχουν προς τη μεριά των πηγών και τα λοιπά για οριζόνες. Και πώς θα γίνει? Βεβαίως. Εντόπισε τα ποια είναι. Έχουμε μια σειρά από χωράφια. Θα μας πεις ποια θέση. Θα γίνει πρόσκληση, προκήρυξη. Λέει, άμα έρθει κι άλλος, άμα έρθει κι άλλος, τι να κάνουμε. Και θα έρθεις μετά να φέρεις το τίμημα. Εάν το τίμημα, εν πάση περιπτώσει, μας πεις εσύ 5 ευρώ και το συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν μας συμφέρει, θα το δώσουμε. Είναι πολύ απλό. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Σε μια λογική βάση. Αυτή είναι η διαδικασία. Μακάρι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ένας άγωνος χώρος που είναι, να τύχει το ενδιαφέροντος του επαγγελματικού σε όσο γίνεται περισσότερος, που φυσικά να είναι μέσα στα μέτρα και τα σταθμά της νομοθεσίας. Έτσι, αυτό που θέλει να κάνει. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Ούτε δίνουμε σε κάποιον και σε κάποιον δεν δίνουμε. Βάζουμε το παιχνίδι του τοπικού συμβουλίου, να σας εξηγήσω οριστικά, γιατί γνωρίζει πολύ καλύτερα κάποια πράγματα. Το αν, ας πούμε, αύριο το συμβούλιο να είστε σίγουρος πει όχι, γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν ξέρω εγώ, για χι λόγο που δεν είναι ευσταθή, δεν σημαίνει ότι η αναπτυξιακή θα στηρίσει το έσοδο αυτό, γιατί ξέρω εγώ, έχει πει το συμβούλιο ναι ή όχι. Όπως και το αντίθετο. Και ναι, να πει, μπορεί να υπάρχει, να μας δώσει μια προσφορά αρδία, ας πούμε, και να μας πει, εγώ σας δίνω, ξέρω εγώ, 10 ευρώ το στρέμμα. Είναι λογικό ότι δεν θα το μισθώσουμε. Εμείς με τους παράμετρους που είχαμε και με τη χρονική συγκυρία που είχαμε, βάλαμε 5.000 ευρώ, δηλαδή 500 ευρώ το στρέμμα, σε 10 στρέμματα χωράφι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκτός εδώ. Νομίζω ότι δεν διαφωνούμε σε αυτά. Αυτά κάνουμε. Απλώς, ούτε πρέπει σίγουρα να έχει σύμφωνη γνώμη το τοπικό, αλλά λογικά,
Πώς θα το ξέρουν κάποιοι επιχειρηματίες ή άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν ότι υπάρχει εκεί διαθέσιμος χώρος προς την οικίαση για 30 χρόνια κιόλας? Έχουμε στην ιστοσελίδα μας βγάλει. Λέω, αυτό λέω. Τίποτα παραπάνω. Ναι. Ένα ωραίο τοπογραφικό με όλη την περιοχή. Πόσα στρέμματα διαθέτει ο Δήμος και θέλει να τα εκμεταλλευτεί. Αν κάνετε τον κόπο να μπείτε στην ιστοσελίδα, ναι, να τα δείτε. Λέω, ορίστε κύριε, όποιοι θέλετε να επενδύσετε και πόσα. Και πόσο εμείς. Δηλαδή, ό,τι μας ζητάει ο καθένας, μας ζητάει 2, έχω μάθει κάπου, δίνουμε 10. Μα ζητάμε 5 ανάλογα, σύμφωνα, είναι, υπάρχει δέσμευση, σύμφωνα ρήτρες, με το γενικό οικοδομικό και, κανονισμό. Και από ό,τι γνωρίζει ο πρόεδρος, τώρα πάνω από 10 στρέμματα, γι' αυτό ζητάνε 10. Και από ό,τι γνωρίζει ότι εκεί είναι ένα από τα φιλέτα της Κεραμωτής. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να προσέξουμε και να σκεφτούμε και λίγο τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, να είμαστε δηλαδή λίγο φιδωλοί σε κάποια πράγματα, να εξετάζουμε κάποιες προτάσεις. Όλα φιλέτα τα κάναμε, αλλά άμα θέλετε πάτε να το δείτε το φιλέτο. Θέλω... Άμα θέλετε να το δείτε για να δείτε, άμα δεν το μισθό να με τι θα ήταν. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι λέει δεν ήταν ενήμεροι, θέλουν κι άλλοι να συμμετέχουν, να πάρουν ας πούμε εκτάσεις. Αυτό, να γίνει γνωστό, το τίποτα άλλο. Έχει, όξα το Θεό, σέρτον. Μακάρι να έρθουν. Μπαίνουμε στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ. Σχετικά με τη λαϊκή που ανέφερε ο Δήμαρχος, αν έχει προς το μέλλον, αν μπορούσε να γίνει σκεπαστή, αν η διοίκηση σκέφτεται προς το μέλλον, να γίνει σκεπαστή η λαϊκή. Θα σχεδιάτησε με έχει. Μια απάντηση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, σκεπαστή αγορά είναι άλλο πράγμα από σκεπαστή λαϊκή. Έτσι. Το πολεοδομικός κανονισμός νομίζω ότι δεν επιτρέπει σκεπαστή λαϊκή. Γιατί το σκεπαστρό είτε είναι για λαϊκή είτε είναι για αγορά, ο συντελεστής είναι ένα, μετράει στο συντελεστή δόμησης. Δηλαδή εδώ ας πούμε η λαϊκή, για να σας δώσω καταλάβετε, υπολογίζεται ότι θέλει περίπου 1 χιλιόμετρο για να είναι ο ένας απέναντι στον άλλον με ένα δρόμο μέσα, ή 500 μέτρα επί 4 σειρές. Δηλαδή 2 δρόμοι μέσα, 4 σειρές. Για να γεμίσουμε αυτό το χώρο. Αν αυτό το πράγμα το δείτε σκεπασμένο, επειδή είναι κοινόχρηστος χώρος, δεν μπορεί να καλυφθούν οι όροι δόμησης. Και να θέλαμε. Έτσι. Για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, ως πρόχειρη η κατασκευή, η οποία μπορεί να μπαίνει από τον ίδιο. Τι και κάνει, να βγαίνει, τι κάνουν οι ίδιοι. Είναι για να προφυλάσσουν τον ίδιο. Ένα από αυτού το κάνει, α πούμε, ούτω ή άλλω. Επειδή υπάρχει ένα παράδειγμα στο Δήμο Παγκαίο, συγκεκριμένα στο χωριό Μουστένι. Ναι, το έχω δει εκείνο το κακόγουστο πράγμα, α πούμε. Το οποίο και είναι... στο. Ήταν για Μπορουπανίγερ, το θυμάμαι εκείνο. Υπάρχει και στο Δήμο Κομωτινή, που είναι πολύ όμορφο τελευταία που έχει γίνει. Είναι πολύ όμορφο και καλωστημένο κιόλας. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε καμία αίτηση να αναβαθμιστεί περισσότερο. Μια πρόταση που μελλοντικά μπορείτε να τη δείτε αργότερα. Όχι, πρόταση καλή είναι, πολύ καλή είναι. Απλώς να σας πω ότι πρέπει να τα εξετάζουμε αυτά, διότι ή θα κάνεις κάτι μόνιμο, το οποίο σας λέω έχει συντελεστεί και άρα εδώ δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο πλάνο, ή θα είναι κάτι το οποίο θα μπαίνει για τη λαϊκή, θα το βάζουν αυτοί και θα το βγάζουν. Αυτή τη στιγμή αυτή μπορεί να έχει μια υποδομή, ας πούμε, στο έδαφος, να μπαίνουν ισογενείς. Όλοι έχουν τέτοια. Να γίνει μια μελέτη, δεν υπάρχει, εγώ νομίζω, ο κοστολόγιο μεγάλο. Θα το δούμε, αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι. Ο κοστολόγιο θα είναι τεράστιο, όχι μεγάλο. Φανταστείτε 230 θέσεις που καλύπτουν, θα στεγάσουν 1200 τετραγωνικά. Πάμε λοιπόν, καταγράφηκε η πρότασή σας κύριε Γιώργη, θα το δούμε. 2000. Θα σας παρακαλούσα ο Γιώργος έκανε το νούμερο. Θα παρακαλούσα να προτάξουμε το 4ο θέμα της ημερήσιας. Εντάξει, θα μπορούμε να το δούμε αυτό. Της ημερήσιας διάταξης, συζήτηση επί αιτήματος υπομνήματος μηδοκαλλιεργητών περί ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Νέστου. Συμφωνείτε? Ναι. Για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε από τον Μάιο ένα αίτημα εδώ, υπόμνημα των 6 μηδοπαραγωγών της περιοχής μας,
οι οποίοι ζητούν... Πόσοι, έξι? Έξι, ναι. Έξι έμειναν. Ζητούν, έχετε πάρει την, δεν νομίζω την γνωρίζετε, εντάχει να πω ότι ζητούν είτε να πάρουμε απόφαση για διαγραφή των οφειλών από μισθώματα από το έτος 2005 μέχρι τώρα, ή επικουρικά να μειώσουμε τα οφειλόμενα κατά 50% και να διαγράψουμε τις προσαυξήσεις κατά περίπτωση, ή να διαγραφούν εξ ολοκλήρου οι οφειλές, ή να μειωθεί τα οφειλόμενα κατά 50% από το 2005 ως το 9 και πλήρη διαγραφή από το 10 και έπειτα. Αυτά εντάχει. Μία σύντομη ανάπτυξη παρακαλώ από την κυρία συνάδελφο που τους εκπροσωπεί. Κάθεστε, με βάλε λίγο το μικρόφωνο. Είναι η κυρία Παπαδοπούλου Στέλλα, εκπροσωπεί τους μηδοκαλλιεργητές. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο που μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε έδειξε την ευαισθησία και έβαλε το θέμα στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα αφορά, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, κάποιους μηδοκαλλιεργητές, τους συγκεκριμένους έξι που κάνουν την αίτηση, αν και εδώ σήμερα βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο και δεν αφορά μόνο συγκεκριμένα άτομα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι βέβαια έχει κληροδοτηθεί στο Δήμο σας από τον προηγούμενο Δήμο και Γραμμωτής το πρόβλημα, ας το πούμε αυτό, αλλά συνεχίζεται η ίδια τακτική φυσικά και από τον Δήμο Νέστου. Τι γίνεται? Πολλοί μηδοκαλλιεργητές μισθώσανε κάποιες εκτάσεις, θαλάσσιες εκτάσεις, προκειμένου να γίνει μηδοκαλλιέργεια ή καλλιέργεια άλλων οστρακοειδών. Από το ελληνικό δημόσιο, τώρα που εμπλέκεστε εσείς, εσείς εισπράτετε, όχι για λογαριασμό του δημοσίου πλέον, αλλά για λογαριασμό δικό σας, τα έσοδα, τα μισθώματα από αυτές τις εκτάσεις. Δηλαδή είναι έσοδα του Δήμου Νέστου αυτή τη στιγμή, αυτά τα μισθώματα. Θα πρέπει να σας πω ότι οι διάφορες εκτάσεις, καταρχήν δεν έχουν όλοι τις μισθώσεις τους από το ίδιο χρονικό σημείο, άλλες ξεκινάνε από το 2001 ακόμη, από το 2002, αλλά υπάρχουν μισθώσεις μέχρι και το έτος 2008 και 2009. Από το 2005 και μετά υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στους μηδοκαλλιεργητές, γιατί όπως γνωρίζετε ίσως κάποιοι, είναι πολύ ευαίσθητη η καλλιέργεια του μηδιού και οι κλιματολογικές συνθήκες την επηρεάζουν πάρα πολύ άσχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε το 2010. Εκεί, αν θέλετε, έχω στη διάθεση όλων σας να δείτε. Υπάρχει μία βεβαίωση από το Τμήμα Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, καθώς και μία έκθεση από το ΙΝΑΛΕ, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, από τα οποία τι προκύπτει? Υπήρξε μια μόλυνση, ας το πούμε, στην περιοχή. Συγκεκριμένα εμφανίστηκαν κολώδη μακροσυσσωματώματα, όπως το ονομάζουν οι επιστήμονες, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου στον κόλπο της Κεραμωτής. Αυτό ήταν και η ολοκληρωτική καταστροφή για κάποιους. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσω ότι κάποιοι από τους μηδοκαλλιεργητές δεν κατάφεραν, δεν πρόλαβαν μάλλον, ούτε καν τις μελέτες τις απαιτούμενες να ολοκληρώσουν, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μηδοτροφείων είναι πάρα πολύ αυστηροί και απαιτούν πάρα πολλές μελέτες και δαπανηρές μελέτες. Κάποιοι δεν πρόλαβαν καν να πάρουν άδεια λειτουργίας πριν συμβεί και αυτή η καταστροφή δηλαδή. Το αποτέλεσμα είναι πιο, για να μην σας κουράζω, το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, παρόλο που τα μηδοτροφεία είτε δεν λειτουργήσαν ποτέ, είτε λειτουργήσαν για λίγο και καταστράφηκαν, χρεώνονται κάθε χρόνο κάποια μισθώματα, τα οποία μένουν ανίσπρακτα και για σας, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να αντιτάξει και να πει γιατί δεν έκαναν κάτι για να σταματήσουν οι μισθώσεις αυτές. Σας πληροφορώ τι έκαναν. Έτρεξαν σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι είναι απλοί άνθρωποι, δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, αλλά προστρέχουν στους υπαλλήλους και στις υπηρεσίες για να δουν τι μπορούν να κάνουν. Προσέτρεξαν πάρα πολλές φορές και στην περιφέρεια και στην Καβάλα, στην Περιφερειακή Ενότητα, στην Αντιπεριφέρεια,
δεν κατάφεραν κάτι συγκεκριμένο να τέλος πάντων να τους δοθεί μια λύση. Το πρόβλημά τους συνεχίστηκε. Βέβαια, σύμφωνα με τα συμβόλαιά τους, θα έπρεπε ήδη από τον πρώτο μήνα καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος να ανακαλούνται οι άδειές τους. Κάτι που δεν έγινε, που ήταν υποχρέωση των υπηρεσιών αυτό. Δηλαδή, θα έπρεπε, δεν ξέρω αν έγινε, ο Δήμος να ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, ότι δεν καταβάλουν τα μισθώματα και να έχουν ανακληθεί τα πάντα, να έχει σταματήσει η μίσθωση. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν πενταετίες, εξαετίες, δεκαετίες που χρεώνονται οι άνθρωποι χωρίς να έχουν έσοδα. Αυτό είναι άδικο και νομίζω ότι όλοι σας, σαν Δημοτική Σύμβουλη της περιοχής, έχετε την ευαισθησία απέναντι στους συνδημότες σας να δείξετε το ενδιαφέρον σας. Ακόμη λοιπόν και σε περίπτωση που ο Δήμος είναι αναρμόδιος, γιατί κάτι τέτοιο υπόθηκε, είναι αναρμόδιος να αποφασίσει για τη μείωση των οφειλών ή για τη διαγραφή των οφειλών. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, που εγώ πιστεύω ότι και πάλι κάτι μπορεί να γίνει, θα ζητήσουμε από εσάς να εκδώσετε ένα ψήφισμα συμπαράστασης προς αυτούς τους ανθρώπους, το λιγότερο που μπορείτε νομίζω, καθώς και να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο εσείς θεωρείτε, να ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή, να συνδιαλλαγεί με τις άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Γιατί πραγματικά σας λέω, κάποιοι είναι σε απελπιστική οικονομική κατάσταση. Δεν θα έρχονταν ενώπιόν σας αν πράγματι αυτά που σας λέω δεν ήταν αλήθεια. Νομίζω και οι προερχόμενοι από την περιοχή Κεραμωτής πρέπει να το γνωρίζετε το πρόβλημα πολύ καλά. Αυτά και οποιαδήποτε απορία έχετε, πολύ ευχαρίστως. Έχω και έγγραφα επίσης να πω βέβαια ότι μισθώματα έχουν μειωθεί από άλλους Δήμους. Έχω συγκεκριμένα τρεις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας μαζί μου. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και στο Δήμο Μπαγκαίου και στο Δήμο Θάσου, από ό,τι γνωρίζω. Εγώ έχω του Δήμου Καβάλας όμως εδώ αποφάσεις. Μισθώματα. Μειώθηκαν τα μισθώματα από το 2011 και 2012 και 2013 των Δημοτικών Ακινήτων. Δήμαρχε, το ξεκαθαρίζω. Εδώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ξεκαθαρίζω ότι είναι των δημοτικών ακινήτων αυτές οι μειώσεις, έτσι. Να μην υπάρξει παρεξήγηση. Εδώ δεν είναι δημοτικές οι εκτάσεις. Αλλά επειδή όμως εδώ σας είπα ότι στην περίπτωση αυτή, από την αρχή σας είπα ότι τα έσοδα αυτά δεν τα εισπράτεται για λογαριασμό άλλου και τα αποδίδεται μετά. Είναι έσοδα του Δήμου Κεραμωτής. Εδώ θα πρέπει ίσως να πατήσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εσείς μπορείτε να πάρετε μια σχετική απόφαση για αυτά τα μισθώματα, διότι είναι έσοδα του Δήμου σας. Σας λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καθίστε εκεί, μήπως χρειαστεί κάποια. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και ένας εκ των μυθοκαλλιεργητών νομίζω ήθελε το λόγο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλύψατε. Δεν... Μετά. Αν χρειαστεί κάτι, απλώς να σας ενημερώσω για την σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος δεν εμπλέκεται σε καμία διαδικασία εκμίσθωσης των ακινήτων των θαλάσσιων αυτών. Απλώς από τον νόμο, επειδή είναι στην χωρική αρμοδιότητά του, παίρνει το μίσθωμα. Προκηρύξεις, μισθώσεις, τα πάντα γινόνταν από την πρώην νομαρχία και πρώην περιφέρεια. Όπως και οι ίδιοι μηδοπαραγωγοί που το γνωρίζουν λένε ότι ήδη από το 10 η πρώην νομαρχία μείωσε το τίμημα από 70 σε 50 ευρώ. Άρα είναι αποκλειστική δική τους αρμοδιότητα. Εμείς τι κάναμε όμως μέχρι τώρα? Προσπαθήσαμε. Και θυμάστε ότι τρεις φορές ψηφίσαμε στο Συμβούλιο, κατά παράβαση όλα, παραγνωρίσαμε όλα αυτά ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα και προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε ρυθμίσεις με τα αιτήματα των ενδιαφερομένων. Δεν πέρασε την περιφέρεια. Καμία. Η πρώτη πέρασε, οι άλλες δύο περάσαν και νομίζω έχει γίνει ανάκληση και για την πρώτη. Λοιπόν, διότι αυτά λέει η περιφέρεια, ότι είμαστε αναρμόδιοι γι' αυτό και είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Δεν είναι δημοτική έκταση ώστε να μπορούμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μειώσουμε. Άρα η αποκλειστικότητα είναι στην περιφέρεια. Ήδη εμείς φυσικά ενημερώσαμε την περιφέρεια και στο μεγαλύτερο μέρος αυτών έχουν γίνει ανακλήσεις των αδειών. Πάνω από 10-12 ανακλήσεις, δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, μας έχουν έρθει. Όποτε μας ζητήθηκε.
Απώς να πληροφορήσω ότι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε σαν οικονομική υπηρεσία του Δήμου, εφαρμόζοντας το 2012 τις ευεργετικές διατάξεις για μειώσεις προς αυξήσεων και δόσεις, σύμφωνα με τον νόμο 438 και 471 και την αρμόδια οικία, καλέσαμε όλους τους ενδιαφερόμενους για να κάνουν κάποια ρύθμιση και δεν ήρθε κανένας. Δεν έχουμε εμείς αρμοδιότητα επί του αιτήματος αυτού. Φυσικά, το να βγάλουμε ένα ψήφισμα και να ζητήσουμε να λυθεί το θέμα, για να βοηθήσουμε, βεβαίως πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ως προς τη μείωση του τιμήματος, δεν μπορούμε να κάνουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τίποτα, διότι το επιχειρήσαμε και δεν έγινε δεκτό. Δεν θα κάνουμε τώρα συνέχεια τα ίδια για να έρχονται απορρεπτικές αποφάσεις. Αυτά ως προς ενημέρωση. Παρακαλώ, ο κύριος κάποιος συνάδελφος, κάτι. Εγώ θα ήθελα να πω τώρα, είπατε λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Τη ρήμη του λόγου σας είπατε ότι ο Δήμος έπρεπε να ειδοποιούσε τις υπηρεσίες και να ανακληθούν οι άδειες. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος δεν είναι διοκτική υπηρεσία. Ο Δήμος ούτε πουθενά προβλέπεται εκτός της καταγγελίας να κάνει τέτοια ενέργεια. Ο Δήμος είχε υποχρέωση και της Κεραμωτής παλαιότερα και αυτός να ενημερώνει τους οφειλέτες για τυχόν οφειλές. Οι θεσμοθετημένες οφειλές δεν καταγγέλλονται, δηλαδή δεν βγαίνει ο Δήμος να πει δεν πλήρωσε στην κλίση στάθμευσης, ενημερώνει να έρθεις ότι χρωστάς αυτό. Δεν θα πάει, ας πούμε, να πει στην τροχιά αυτός δεν πλήρωσε την κλίση στάθμευσης, ας πούμε πάρουν τις πινακίδες, λέω κάτι αντίστοιχο. Δεν θα ήταν και δεοντολογικό, γιατί την περίοδο εκείνη, εν πάση περιπτώσει, που είχαν την πρώτη, να το πω ακόμα και αν έπρεπε, νομίζω, δεν θα ήταν σωστό, διότι εντάξει, δεν πλήρωσε ένα μήνα. Για φανταστείτε να μην πλήρωνε την πρώτη μέρα που δεν πλήρωσε ένα μήνα, ενώ αγωνίζεται. Ποιος ήξερε από τους ανθρώπους αυτούς ότι θα έχει την εξέλιξη, την οικονομική αυτή, όλο το εγχείρημα αυτό, σταδιακά να υποβαθμίζεται σύμφωνα και με την ύφεση. Θα πήγαινες δηλαδή την επόμενη μέρα που δεν πλήρωσε ένα μήνα, έλεγες, κάντε τον ανάκληση την άδεια. Αυτό θα ήταν νομίζω εξωφρονικό. Έτσι, το σύνολο ποιο είναι, θα ρωτήσω την υπηρεσία εγώ. Περίπου γνωρίζουμε, πρόεδρε, το σύνολο των οφειλών. Το σύνολο των οφειλών. Δεν το είναι. Αυτά τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Δέσμευση αφημί και τα σχετικά. Ζητήσαμε δέσμευση αφημί. Έτσι είναι. Δεν βεβαιώνονται. Μισό. Παλαιότερα αυτά βεβαιωνόταν στη ΔΟΗ και μετά την ίσπραξη το 50% πήγαινε στο δημόσιο και το 50% στο Δήμο. Άλλαξε το καθεστώς και νομίζω ότι στο καθεστώς του σημερινό δεν ξέρω, θεωρώ προφανώς για να απευθύνεσαι σε εμάς ότι έχει φύγει τελείως περιφέρεια από μέσα. Δηλαδή δεν μπορεί ο ορετός περιφερειάρχης να ρυθμίσει προφανώς το ύψος του τιμήματος. Όχι, μπορεί. Όχι αναδρομικά. Ορίστε. Μπορεί. Ο περιφερειάρχης μπορεί. Εάν μπορεί ο περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν μπορεί. Εάν μπορεί. Ήδη σας λέω. Εάν ο περιφερειάρχης μπορεί να ρυθμίσει το τίμημα. Στις 27 Πέμπτου του 10 με απόφαση του τότε νομάρχη που δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε. Από 70 κατέβηκε στους 50. Πιστεύω ότι το αίτημα ήταν να χαριστεί και τότε, που δεν έγινε φυσικά δεκτό, απλώς μειώθηκε το τίμημα. Η περιφέρεια η σημερινή, αν επιτρέπει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ όταν αυτός που ήταν αρμόδιος δεν μπορούσε, ζητήματα. Φανταστείτε εμείς που είμαστε αναρμόδιοι. Το ένα ζήτημα λοιπόν που υπάρχει είναι η αδυναμία αποπληρωμής του ό,τι έχουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα. Ρεαλιστικά θα πω, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Και τουλάχιστον νομίζω και οι επαγγελματίες και εμείς αντιλαμβανόμαστε σε καθημερινή βάση
ότι δεν υπάρχουν άγγελοι. Έτσι. Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση αυτό να γίνει χ, τουλάχιστον για την ώρα. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Αλλά χ για την ώρα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό το λέω με ποια λογική. Αποφάσεις στον αέρα για εντυπωσιασμό να πάρουμε 100. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε. Αυτό που ίσως μπορούμε να κάνουμε ίσως είναι κάτι άλλο, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, την οποία κάποιος σήμερα, όσο και να είναι αισιόδοξος, δεν μπορεί πιστεύω να το πιστεύει, κεντρικά δηλαδή από την κυβέρνηση, για να τους απαλλάξει από τα χρέη, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση από ένα συμβούλιο εδώ να βγει τέτοια απόφαση. Πρώτο, σταθερό. Περίπου 160.000. Δεν ξέρω, θα ήθελα η υπηρεσία επί του θέματος, δεν άκουσε η υπηρεσία, ήταν έξω, πήγε να δει το συνολικό ποσό. Εμείς θα πρέπει να σας πω ότι για τις 160.000 αυτές, εάν δεν πάρουμε μέτρα εισπραξής, είμαστε και υπόλογοι. Δηλαδή, εάν δεν μπούμε στη διαδικασία να προχωρήσουμε. Θα πω προς χάρη της υπηρεσίας και προκειμένου οι υπάλληλοι να είναι στοιχειωδώς ή ελαφρώς ή, εν πάση περιπτώσει, κάπως εντάξει, έχουμε αποστείλει, εκτός από τις επικοινωνίες, δηλαδή το χρέος είναι τόσο, έχουμε αποστείλει στην αρμόδια ΔΟΗ για δέσμευση αφημί, όπως οφείλει ο νόμος. Ο νόμος όμως προβλέπει και άλλα πράγματα, έτσι, στα οποία δεν έχει προχωρήσει ο Δήμος. Όμως, εδώ χρειάζεται σήμερα μια λύση. Ποια είναι η λύση? Και πιστεύω και οι ίδιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι, όπως είπα, αν δεν γίνει η νομοθετική ρύθμιση από εμάς, να πούμε, ξέρετε κάτι, τα χαρίζουμε τα 160 χιλιάρια, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το πολύ πολύ, ακόμα και αν μια τέτοια απόφαση, θα έλεγα, είχε τη δυνατότητα να περάσει, που δεν θα περάσει, θα έρθει ένας καταλογισμός και θα πει, κύριε, πώς ήσασταν στο Συμβούλιο, και είναι 25. Ο Δήμαρχος δεν είναι, εισηγείται. Για το 25 λοιπόν, σας αντιστοιχούν από 8 χιλιαρικάκια περίπου, ξέρω εγώ πόσα είναι, βεβαιώνονται στο Δημόσιο Ταμείο και περάσετε να πούμε να τα καταθέσετε. Αυτό είναι η μία άποψη. Αυτό που θα προτείνω, νομίζω, έχει σχέση με τον κώδικα δημοσίων εσόδων, είναι μια πολιτική απόφαση, νομίζω, η οποία έχει ίσως ένα χρώμα, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνεί η υπηρεσία, να αποφασίσουμε, γιατί τα ψηφίσματα είναι αέρα, πατέρα, καλά είναι, ευχολόγια, επί του πρακτέου, να αποφασίσουμε αναστολή εισπράξης. Για τους λόγους που θα αναφερθούν. Δηλαδή, μη δυνατότητα παραγωγής, μη δυνατότητα εκείνο, μη δυνατότητα το άλλο. Αυτό, εάν νομιμοποιείται με έναν τρόπο, θα δώσει τη δυνατότητα απεγκλωβισμού των αφημί, θα έχουν δηλαδή τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπουν στο εμπόριο να λειτουργήσουν, να πάρουν κάποια χρήματα, να κάνουν ρυθμίσεις, να μπουν δηλαδή οι άνθρωποι στην αγορά. Ρεαλιστικά πράγματα. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν λέμε δεν θα πάρουμε, αλλά λέμε αναστολή έσπραξης. Το πόσο χρονικό διάστημα, νομίζω, θα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 6 μήνες, ένα χρόνο, στο βαθμό που θα μπορέσουν να πάρουν άμεσα. Πρέπει να το δούμε λίγο νομικά, πόσο μπορούμε να δώσουμε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Όχι, είναι το μόνο. Αναστολή εισπράξης για λόγους ανωτέρας βίας. Γι' αυτό, γι' αυτό, θα γι' πρέπει, αυτό. Αυτό δεν μπορούμε, κύριε Δήμαρχε, να το αποφασίσουμε τώρα, εάν δεν το ψάξουμε. Να το δούμε με την λογική ότι η αναστολή, δικαστήριο, επίκειται εκείνο, έτσι ώστε πρέπει να αιτιολογηθεί ειδικά. Να αιτιολογηθεί. Και πρέπει να το δούμε όμως, να το δούμε νομικά. Να το δούμε, δεν πάνε. Μπορούμε να τα αποφασίσουμε αν τώρα. Εκ των προτέρων συμφωνούμε σε αυτό, θα δούμε νομικά με ποιο, να επανέλθουμε με, σε ποια, άλλο, με ποια διαδικασία και πρόσωπα μπορούμε να το κάνουμε, έτσι ώστε θα δοθεί η δυνατότητα στο χρόνο
ενδεχομένως να υπάρχει καμιά απόφαση του ΣΤΕΠΟΥ να λέει μπορούμε να στείλουμε για ένα μήνα, για δύο. Εμάς μας ενδιαφέρει στο χρονοδιάγραμμα. Βάζετε καινούργια θέματα τα οποία δεν έχουν εξεταστεί. Μπορούμε να αναβάλουμε τη συζήτηση, να δούμε και αυτό και να πάρουμε μία απόφαση. Να εξεταστεί λοιπόν αυτό το θέμα. Κυρία νομικά. Παπαδοπούλου, θα προτείνω εγώ σαν πρόεδρος να αναβάλουμε το θέμα, να δούμε αυτό το καινούριο δεδομένο που λέει ο κύριος Δήμαρχος περί αναστολής, εάν μπορούμε και για πόσο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και θα έρθει το θέμα προς συζήτηση. Συμφωνείτε? Διότι δεν είμαστε έτοιμοι για αναστολή, δεν ξέρω τι προβλέπει ο νόμος και αν δεν τα δω εγώ νομικά δεν μπορώ να αποφασίσω τίποτα σαν πρόεδρος. Εσείς σαν Δημοτική Σύμβουλα θέλετε κάτι να πείτε ή να ψηφίσετε, κάντε το. Πάντοτε έτσι ξεκινάμε. Μην ξεχνάμε ότι πριν έρθει το αίτημα αποφασίσαμε τρεις φορές και απορρίφθηκε. Είναι ντροπή να πηγαίνει η περιφέρεια και να μας κοροϊδεύουν. Αλλά το θέμα της αναστολής τίθεται για πρώτη φορά να το δούμε νομικά και αν μπορούμε και να τους βοηθήσουμε εγώ το θέμα της αναστολής. Τώρα είπα ότι ο μόνος τρόπος είναι... Η κατάσταση ως Δημοτική Σύμβουλη και ως άνθρωποι εδώ το ξέρουμε πολλά χρόνια πριν το ζήτημα. Αλλά μακάρι να είχαμε αρμοδιότητα να κάνουμε κάτι. Μακάρι. Λοιπόν, θα... Λοιπόν... Μα δεν εννοώ, δεν θα τους βοηθήσει άμεσα αύριο το πρωί. Αυτοί θέλουν να πάρουν μεροκάματα αύριο το πρωί. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μόνο ότι πρέπει αυτά τα πράγματα, τα χρήματα να χαριστούν. Η προσπάθεια του Δήμου, κατά την άποψή μας πάντα, είναι πώς θα βοηθήσει εμάς να κάνουμε αυτά τα διαβήματα στην περιφέρεια, όχι προς εσάς, έτσι ούτως ώστε τις τυχόν παραλήψεις και όλα τα κροτά σημεία τα οποία λειτουργήσαν τόσα χρόνια Λοιπόν, για να τη βοήθειά μας θα την έχετε. Εγώ, μισό λεπτό, πρόεδρε, κάτι σημαντικό, τώρα που μίλησε ο κύριος Φλασακίδης, θα πω το εξής. Από όσο θυμάμαι όμως, όταν λέμε περιφέρεια τώρα, νομίζω εδώ δεν είναι περιφέρεια. Είναι αποκεντρωμένη. Εγώ βλέπω τα χαρτιά που λένε ότι... φεύγεται, σας γίνεται δηλαδή η λύση της σύμβασης και του χώρου και τα λοιπά και δεν έχετε δικαίωμα να πάρετε σε εκμετάλλευση, έρχονται από τον Γενικό Γραμματέα αποκεντρωμένοι, δηλαδή από το δημόσιο, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν ξέρω αν σήμερα ισχύει η απόφαση που μπορούσε ο Νομάρχης να πάρει και να μειώσει το μίσθωμα, έτσι. Θα πρέπει να δούμε όμως και την περίπτωση... Όχι τη δική σας, εννοώ όχι τη δική μας, με τη δική μας συμμετοχή, γιατί εμείς δεν αποφασίζουμε για το μίσθωμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης όμως την εξώδικη, δηλαδή χωρίς δικαστήριο, συμβιβασμού της διαφοράς ως προς το μίσθωμα μπορεί δηλαδή, αλλά ποιος, το αποφασιστικό όργανο είναι αυτός που έχει την αρμοδιότητα να μισθώνει, άρα η Γενική Γραμματεία, και πρέπει εκεί να κάνουμε μια παράσταση και να μιλήσει ο Δήμος. Και το άλλο όργανο, το άλλο μέρος είστε εσείς που είστε οι μισθωτές. Άρα λοιπόν, οι εκμισθωτές. Άρα λοιπόν, με την διαδικασία αυτή μπορεί να έρθει σε μια νέα διαπραγμάτευση το μίσθωμα, αν υπάρχει τέτοια διάθεση από το αντίστοιχο τμήμα της περιφέρειας, θα το δούμε. Αυτό όμως που εγώ πρότεινα εδώ ως άμεση λύση εφόσον υπάρχει νομικό αίρεσμα, είναι η αναστολή, για να σας λυθούν τα χέρια, να πάρετε δηλαδή το ΦΠΑ να ανακληθεί, να μπείτε στην αγορά, να κάνετε ρύθμιση των υφιστάμενων, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, για να μην, χρονοτριβούμε, θα το κάνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Θα αναβάλουμε τη συζήτηση του θέματος για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα σας παρακαλώ, κυρία Παπαδοπούλου, σε συνεργασία με την κυρία Πολυχρονίδου, να και εσείς κοιτάξτε το,
όσο πιο σύντομα έχουμε κάποια απάντηση και είναι βολική προς εσάς με την αναστολή και όλα αυτά, στο επόμενο συμβούλιο να το βάλουμε και να σας βοηθήσουμε. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει τρόπος, θα το ξαναβάλουμε για να πάρουμε ένα ψήφισμα συμπαράστασης και να κάνουμε μαζί τις κινήσεις με τον Δήμο και εσείς για να προσπαθήσει από την περιφέρεια να λυθεί το θέμα. Εντάξει. Πιστεύω ότι οι κύριοι συνάδελφοι συμφωνούν επί της προτάσεως. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, να είστε καλά. Ποιο δείγμα ήταν αυτό? Το τέταρτο. Προχωρούμε στο πρώτο θέμα. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. Αφορά το εφάπαξ βοήθημα 2.175 για έναν υπάλληλο που συνταξιοδοτείται. Εγκρίνεται? Εγκρίνεται ομόφωνα το πρώτο θέμα. Θέμα δεύτερο, έγκριση έκθεση εισόδων εξόδων του τρίτου τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Υπάρχει η ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τις παρατηρήσεις. Εγκρίνεται? Όπως η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θέμα τρίτο, έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέστου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Νέστος. Εδώ προτείνεται να συνάψουμε μία προγραμματική σύμβαση για 39 άτομα, 32 εργατοτεχνικό και 7 διοικητικό υποστήριξης, συνολικής δαπάνης περίπου 190.000 ευρώ για 6 μήνες. Αφού υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, θα γίνει προκήρυξη από τον κοινωνικό συνεταιρισμό, ο οποίος με τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στο νόμο θα προσλάβουν και θα μας τους στείλουν για εργασία. Και όλα αυτά φυσικά κατόπιν εγκρίσεων από την περιφέρεια. Παρακαλώ. Υπάρχουν. Ναι. Εμείς θέλω, θα το καταθέσω και στο αυτό. Είχαμε, όταν δήμαρχε το φέρατε προς συζήτηση. Θα συμμετέχουμε από κοινού, θα δούμε. Ναι. Λίγο, 5 θεματάκια θα βάλω. Συμφωνούμε με τη φιλοσοφία του συζητάμε του συνεταιρισμού. Έτσι. Αλλά θέλω λίγο να δεσμευτείτε σαν διοίκηση σε κάποια πραγματάκια για να το ψηφίσουμε. Πρώτον, να συμμετέχουν στη διοίκηση και πολίτες που και εμείς θα προτείνουμε. Καταρχάς, να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Να τελειώσω 2 λεπτά και εσείς θα με διορθώσετε μετά. Να εξαντλήσουμε, να ξέρω ότι έχουμε εξαντλήσει το θέμα των 8 μήνων ή του μόνιμου προσωπικού που θα ήταν το ιδεατό. Έτσι, και να μην προσφύγουμε σε μια τέτοια λύση. Θα σας πω ποια ήταν η φιλοσοφία. Να τελειώσω 2 λεπτά και άλλες 2 παρατηρήσεις. Και τελευταίο, να πούμε, αν είναι δυνατόν. Γιατί φοβάμαι ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, μια προεκλογική κίνηση από όλους τους δήμους, δεν λέω για το δικό μας μόνο. Είναι στο χέρι των δημάρχων και πιστεύω ότι θα μπουν σε ομοιρία για 6 μήνες μόνο κάποιοι άνθρωποι να ψηφίσουν και μετά. Τέλος. Ναι. Και φυσικά να συμμετέχουμε, δεν το συζητάμε καθόλου, σαν αντιπολίτευση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει ΑΣΕΠ, το οποίο θα μας διασφαλίσει την αξιοκρατία. Το είχαμε βάλει και σαν θέμα. Αλλιώς φυσικά, ναι, στη φιλοσοφία. Αν γίνουν δεκτοί οι όροι αυτοί, φυσικά ψηφίζουμε και εγκρίνουμε τη σύμβαση. Ναι, αλλιώς, εξηγήσω. Αν τελειώσετε. Ναι. Ακούστε εδώ, να σας εξηγήσω. Καταρχάς, το θέμα προεκλογικό νομίζω ότι είναι αρνητικό. Πώς αρνητικό? Πάρα πολύ απλό. Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν 100 άνετοι, 39 μάλλον. Όχι. Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν 39 άνετοι στην περιοχή, θα συμφωνήσω ότι είναι προεκλογικό. Επειδή όμως εγώ νομίζω ότι είναι 2039 η άνεργη. Τι να κάνουμε? Πού είναι το μόνιμο το προσωπικό? Να πάρουμε... Όχι, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Όχι, όχι, όχι. Κάνετε σπέκουλα σε αυτό το θέμα και είναι λάθος. Όχι, δεν κάνετε, ακούστε λίγο. Μα αυτά έπρεπε να τα ψάχνετε λίγο πριν τα λέτε. Γιατί, οχτάμινο, να σας πω εγώ, άμα δεν το ξέρετε σας πω εγώ, δεν είναι κακό. Οχτάμινο, ακούστε, οχτάμινο, γιατί είναι και τι χρήματα έχουν. Οχτάμινο που ζητάτε, εάν νομίζετε ότι με 15 ανθρώπους που θα μας έδιναν οχτάμινο, και τώρα παίρνουμε 39 για 6 μήνες. Λέω,
αν με 15 ανθρώπους το 8μηνο νομίζω ότι μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα ή 20, θα το είχαμε κάνει. Δεν μπορούμε να βγούμε με το 8μηνο, ακούστε λίγο. Το πρόγραμμα προβλέπει. Γιατί έχουμε πολύ λίγα άτομα αυτά που μας δίνουν. Δεύτερον, η διαδικασία των 8μηνων θέλει πάνω από ένα χρόνο. Μα δεν είναι θέμα να φροντίσουμε έγκαιρα ή μη έγκαιρα. Είναι τώρα θέμα ότι δεν μας καλύπτει. Παρακαλώ. Δεν μας καλύπτει. Μακάρι να μας καλύπτει. Τώρα εσείς μπορεί να θέλετε να μην μας καλύπτει και να έχουμε έξω πρόβλημα, ας πούμε, στο να μαζέψουμε τα σκουπίδια για να κάνουμε δουλειές, αλλά δεν γίνεται. Εγώ σας λέω ότι ο Δήμος αυτός με τα 700 τετραγωνικά περίπου χιλιόμετρα, τα 687 για την ακρίβεια, με τα 30 νεκροταφεία, με τα γήπεδα, με όλα τους χώρους πρασίνου και τα κοινόχρηστα, άμα θα μπουν στο μαθηματικό τύπο πόσους θέλουμε εργάτες και μακάρι να μας δώσουν μόνιμους. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εξήγησα όμως ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και βεβαίως προεκλογικό θα ήταν αν είχαμε τη δυνατότητα να θέλουν 100 άνθρωποι δουλειά και εμείς να πάρουμε 90. Όταν θέλουν 2.000 άνθρωποι δουλειά και εμείς θα πάρουμε 39, όπως καταλαβαίνετε, εγώ χαίρομαι που θα συμμετέχετε κιόλα για να μην πάρουμε το φορτίο. Για να μην πάρουμε το φορτίο ότι επιλέξαμε εμείς τους δικούς μας. Πολύ απλά δηλαδή. Η επιλογή γίνεται από τον συνεταιρισμό, δεν γίνεται από τον Δήμο. Ο συνεταιρισμός θα κάνει τα κριτήρια. Μπορούμε να δούμε την διαδικασία όλη αυτή από κοινού. Έχουμε κάθε θέμα. Εντάξει. Δεν έχουμε θέμα. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δήμου. Ναι. Του Δήμου. Καβάλας και Νέστου, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, καλησπέρα σας και από την πλευρά των εργαζομένων. Είστε ο κύριος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γερακίνης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους Καβάλα και Νέστου. Και η παρουσία μας σήμερα εδώ έχει να κάνει με το να σας δηλώσουμε οι εργαζόμενοι την αντίθεσή μας σε πρακτικές τύπου της εισήγησης της διοίκησης του Δήμου, ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα και αναλύοντας την αντίθεσή μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε την προσοχή αναφορικά με το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές για μας τους εργαζόμενους είναι, τις χαρακτηρίζουμε μάλλον, ως κεχρόπορτας των ιδιωτικοποιήσεων. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε την προσοχή αναφορικά με αυτό. Προσέξτε κύριοι, κυρίες και κύριοι, ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνετε τέτοιες πρωτοβουλίες, μάλλον δεν είναι πρωτοβουλίες, είναι πρωτοβουλίες όλων των Δήμων το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποδομείτε την τοπική αυτοδιοίκηση. Την ήδη τυραννισμένη τοπική αυτοδιοίκηση, τη γνωρίζετε και εσείς. Εμείς βέβαια δεν ξέρω τα χρόνια θητείας του καθενός, αλλά τη ζούμε 25 χρόνια και άρα τη βλέπουμε πώς αποδομείται από χρονιά σε χρονιά, ήδη τα τελευταία 3 χρόνια. Και αυτή η πρακτική για μας είναι πρακτική η οποία θα επηρεάσει και εσάς. Θα έρθει η ώρα που θα σας παίρνουν τις δομές, κύριοι. Θα σας παίρνουν ένα-ένα όλες τις δομές, όλες τις υπηρετήσεις αρμοδιότητες, και μέχρι να εκδοθεί μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα κυρώνει και εσάς. Εμείς αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Παράλληλα, βέβαια, θα τονίσω και τη θέση του κινήματος αναφορικά με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που εισάγονται με αυτά τα πρότυπα. Μιλάμε για σχέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό με πλήρη απασχόληση για περισσότερο χρονικό διάστημα. Αναφέρθηκαν πριν το 8μηνο. Ξέρω ότι ο Δήμος σας ήταν από τους Δήμους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα 8μηνα στα ταποδοτικά. Πράγμα που δεν έγινε φέτος. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε χωρίς πονηρή σκέψη. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα σε όλη τη χώρα. Αντιμετωπίσαμε το ίδιο φαινόμενο και στο Δήμο Καβάλας, όπως αντιμετωπίζεται το ίδιο φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που θα θέλαμε, κλείνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω, θα θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω την προσοχή αναφορικά με το τι ανοίγετε και με το τι ξεκινάτε. Κάνετε μόνοι σας το πρώτο βήμα.
Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική βούληση της πλειοψηφίας ή του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση, της πλήρης αποδόμησης δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ότι απλά να γίνετε διαχειριστές των εργολαβικών συμφερόντων, αυτό είναι δικό σας θέμα, θα κριθείτε από τους συμπολίτες σας, αυτοί που θα κριθείτε να πάρετε και το ψήφο τους σε λίγο χρονικό διάστημα. Πάντως, είναι όντως μια πολιτική η οποία δεν έχει στόχο την αναβάθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακριβώς το αντίθετο. Μα ακριβώς το αντίθετο. Θα είναι και το τέλειο άλοθη στους εκφραστές αυτής της πολιτικής, έτσι ώστε να έρθει η στιγμή που, όπως είπα και πριν, με μια πράξη δημοτικού περιεχομένου, να σας πάψουν και εσάς. Όπως πάβουν εμάς. Αυτό σας καλώ να μην το κάνετε αυτό το βήμα, να αναλογιστείτε και αυτά που από το στόμα μου βγαίνουν από την πλευρά των εργαζομένων. Είναι θέση των εργαζομένων όλης της χώρας, ομοσπονδιακή μας θέση, και γι' αυτό σας καλούμε να μην προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία η οποία θα ανοίξει τα σκούς του αιώνα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι θέση του κυρίου Μπαλασόπουλου, βασικά, του Πρόεδρου των εργαζομένων, τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι μια άποψη, αλλά το ζήτημα στην αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτή τη στιγμή το τι θέλει ο κ. Μπαλασόπουλος να επιβάλλει. Το ζήτημα είναι πώς εμείς θα παρέχουμε υπηρεσίες στους δημότες. Πρώτον. Δεύτερον, αν μπαίναν στον κόπο να ρωτήσουν τους δικούς μας εργαζόμενους πριν περάσουν μια οριζόντια γραμμή, επειδή τη λέει ο κ. Μπαλασόπουλος ή ο κάθε κ. Μπαλασόπουλος, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν δικαίωμα σήμερα ούτε να αρρωστήσουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί αλλιώς θα πάρουμε ότι τα απορρίμματα περιμένουν πότε θα έρθουν αυτοί που θα τους βοηθήσουν στο έργο τους. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι άμα θέλουν κάπου να διαμαρτυρηθούν δικαίως οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν στην κυβέρνηση, να ανοίξει τους τρόπους και τους χρόνους και τις διαδικασίες να πάρουμε κόσμο. Έτσι. Δεν αφήνω να το κάνετε. Εγώ μιλάω, αναφέρομαι σε αυτόν που δίνει την γενικότερη κατεύθυνση. Παρακαλώ. Στους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση, όχι σε εσάς. Λέω λοιπόν, γιατί ξέρετε, μέσα στα πλαίσια αυτής της αθηναϊκής, θα έλεγα, κουλτούρας και φιλοσοφίας γενικότερα, ό,τι είναι πρόβλημα στην Αθήνα πρέπει να το μεταφέρουμε. Όχι, δεν είναι πρόβλημα, κύριε Μπαλασόπουλε, αυτό που έχεις εσύ στην Αθήνα εκεί. Εμείς εδώ δεν έχουμε λιώσια. Έχουμε άλλες προτεραιότητες και προβλήματα. Ούτε έχουμε 5.000 υπαλλήλους δικαίους ή αδίκους. Και αν, εν πάση περιπτώσει, το κατακεφαλήν μέρισμα σε κάθε Δήμο και όχι ανάλογα με το τι προσφέρει ως ακαθάριστο εθνικό προϊόν και κατόπιν ως φορολογητέο εισόδημα που πάει στο Υπουργείο Οικονομικών ανταποδοτικά να έρθει και στους Δήμους, θα είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση κι εμείς. Αλλά έχουμε 6 εκατομμύρια κόσμο σε 25 Δήμους εκεί. Όλο το φορολογητό εισόδημα θα πάει εκεί από τους ΚΑΠ. Και εδώ, επειδή έχουμε 22.000 ή 30.000 από το μέρισμα, πάρε 200. Όχι, κύριε. Αρκετά σας ταΐσαμε. Όλους τους Μπαλασόπουλους της Αθήνας. Δεν θα μας πείτε και τι θα κάνουμε. Λύστε τα προβλήματα της Αττικής πρώτα και μετά να έρθετε στην περιφέρεια. Να μείνετε κανένα δύο μέρες να δείτε πώς είναι η περιφέρεια και μετά να μιλάτε. Κύριε Έπρεπε Σαραίδης να κάνουν αγώνες πολύ πριν για να πούν ότι εδώ πρέπει να ενισχύσουμε διαφορετικά τους Δήμους. Εγώ δεν είδα καμιά ανακοίνωση που να λέει, κύριε, ανάλογα με το τι προσφέρουμε ως ακαθάριστο προϊόν, να δίνουμε λεφτά στην αυτοδιοίκηση της περιφέρειας. Αλλά βόλευε όλος η κατάσταση. Να δουλεύει η περιφέρεια, να στέλνει τα λεφτά στο κέντρο και μετά μέσα στην Αθήνα να γίνεται η κατανομή πληθυσμιακά. Βέβαια. Τέλος πάντων. Κύριε Σαββαίδης. Ως εργαζόμενος, μπάγκηξαν τα λόγια του κυρίου Προέδρου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ενέργειες, όπως είπε και πιο μπροστά ο κ. Σαντσομπανόπουλος, να προσλάβουμε δίμηνα, εξάμηνα ή και δύο οκτάμηνα. Θα πω επίσης ότι ο κ. Σαντσομπανόπουλος αυτό που έχει
προτείνει είναι θετικό, αλλά εγώ ψηφίζω αρνητικά. Όχι. Ωραία. Ως αδιαίτητος σύμβουλος. Η παράταξή μου. Παρακαλώ. Άλλες αντιδράσεις, αντίθετες απόψεις. Παρακαλώ. Εγώ θα ρωτήσω γενικά στην υπηρεσία καθαριότητας. Έχουμε ψηφίσει 80 δίμηνα για το όλο το χρόνο. Στο τελευταίο έχουμε ψηφίσει 30 δίμηνα. Αυτά τα δίμηνα έχουν τοποθετηθεί στην υπηρεσία καθαριότητας. Γιατί ακούμε πολύ συχνά ότι δεν επαρκούν και δεν επαρκούν. Πρώτον, γιατί δεν έχουν παρθεί όλα τα δίμηνα για να επαρκέσουν, είτε συγχρονικά. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε. Δεν τοποθετηθεί στην υπηρεσία καθαριότητας. Γιατί ακούμε από την. Δεν τοποθετούνται. Ναι, στην υπηρεσία καθαριότητα. Πόσοι έχουν τοποθετηθεί από τα δίμηνα. Όχι, καθαριότητα πάνε. Πού πάνε. Ό,τι πήραμε, αυτό πήγε. Θέλουμε να μάθουμε γιατί ακούμε και από του υπαλλήλου ότι όντω υπάρχει πρόβλημα σοβαρότητα. Κοιτάξτε, ακούστε. Εδώ θα έχουμε και μια σοβαρότητα. Όνομα. Στοιχείο δεν πήγε εκεί. Για να λέμε. Τι θα λέμε τώρα εδώ. Ακούμε αυτά. Εδώ. Ποιο. Δεν έχουν την τετάρτη του μήνυμα. Έχουμε εξαντλήσει τα δίμηνα. Τα δίμηνα έχουν εξαντληθεί. Με υπηρεσία. Πόσα δίμηνα έχουν πάρει τώρα τα 80. Τα έχουν εξαντλήσει. 78. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Ανάρτηση γίνονται τα ονόματα. Ανάρτηση γίνονται τα ονόματα. Τι να σας δώσω. Κάθε μέρα στο διάβια μπαίνει, δεν τα βλέπετε. Τέλος πάντων. Τώρα μην υποβαθμίζετε τώρα την συζήτηση. Κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τώρα. Να κάνουμε καλαμπούρια, κάνουμε. Λοιπόν, άντε, καλά, άντε. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Θα πρέπει να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ σας είπα κάτι προηγουμένως, νομίζω μου σαφέστατος. Έτσι. Ό,τι βαθμό παρέμβασης θα έχουμε εμείς, θα έχετε και εσείς. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Τι να σας πούμε δηλαδή. Προγραμματική σύμβαση. Τάνε θα τηρείτε. Δεν ασχολούμαι στην ψωματά. Οι υπηρεσίες ασχολούνται. Δεν πάρετε το γαμπάρι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, μειοψηφία ο κύριος Σαβαΐδης για το λόγο τον οποίο ανέφερε. Εγκρίνεται με τις παρατηρήσεις αυτές βεβαίως. Θέμα πέμπτο. Επικαιροποίηση 197 του 13 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που προέκρισε εκτέλεση του έργου ανάπλασης παραλιακής ζώνης αμόγλωσσας και Ραμωτής. Εδώ είχαμε ψηφίσει για 300.000 είναι 66 το ΦΠΑ με δική μας συμμετοχή. Τροποποιήθηκε αυτό και είναι όλο το πρόγραμμα 369.000 όλο το ποσό από το πρόγραμμα χωρίς δική μας συμμετοχή. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα έκτο. Έγκριση εκτέλεση του έργου προμήθεια μεταχειρισμένου μικρού λεωφορείου. Προϋπολογισμός 24.600, ένα μικρό λεωφορείο για πολιτική προστασία, πυροπροστασία, μεταφορά προσωπικού κλπ. Εγκρίνεται. Όχι. 24.000 διαγωνισμός θα γίνει. Τόσο το έβγαλε η μελέτη, πόσο τόσο λέει. Πόσο κάνει. Η μελέτη τόσο το έβγαλε. Θα γίνει διαγωνισμός και από εκεί και ύστερα. Προχθές το φορέα πήραμε ένα καινούριο, 65.000. 65.000 το καινούριο. Εδώ μιλάμε για μεταχειρισμένο. Δεν μιλάμε για καινούριο. 24.600. Διαγωνισμός θα γίνει. Δεν ξέρω το 18, πώς είναι. Τώρα θα σας πω. Κάτι τέτοιο. Μπα, όχι, 18 πολύ είναι, 16. 16. 15 είναι ο οδηγός. Οφέλιμο φορτίο 1,5 τόνος, κινητήρας πετρελοκύμετος
2.000 πετροδιοκίνητος. Όντως. Γιώργο, τους εργάτες. Εγκρίνεται. Χρειάζεται. Δε, εγκρίνεται ομόφωνα. Θέλω να μεταφερθούν κάπου και δεν έχουμε για τους πάμε. Θέμα έβδομο, έγκριση παραλαβή ψήφις πίστους για τη μελέτη ανάπλησης παραλιακής ζώνης Σαμόγλωσσας και Ραμωτής. Είναι για το έργο για το οποίο ψηφίσαμε προηγουμένως, να πληρώσουμε την αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από την Νικολαίδου Σωσάνα, 4.228 με ΦΠΑ, και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη από τον Νίκο Νικολάου, 4.428 με ΦΠΑ. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 8. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Νέστου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Αφορά το ΚΕΓΕ. Το πρώην ΚΕΓΕ. Έλα, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα δείτε βέβαια πρώτα απ' όλα αυτή η προσπάθεια τυχαίνει της αποδοχής του Υπουργείου και για έναν απλούστερο λόγο, γιατί συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του έργου της γεωθερμίας. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, καθώς θα αποτελούμε σε λίγο το μοναδικό χώρο όπου θα έχουμε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη χιλίων στρεμμάτων με θερμική ενέργεια, και όχι μόνο έτσι. Θα πω κάτι που ενδιαφέρει τους παραγκάδες, θα σας πω για παράδειγμα ότι μετά την πρώτη απόρρεψη από τα 1.000 στρέμματα που το νερό θα είναι πάλι πολύ ζεστό, θα μπορεί να μεταφερθεί αρκετά χιλιόμετρα στα σπαράγγια και να υποστηρίξει αντλίες θερμότητες, οι οποίες θα έχουν πολύ πολύ πιο χαμηλό κόστος. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει πολύ περισσότερα πράγματα που ανακαλύπτουν και κάθε μέρα από αυτό που αρχικά είχε προσδιοριστεί. Στα πλαίσια αυτά, το ανακαινισμένο κτίριο του πρώην ΚΕΓΕ, το οποίο έχει περάσει πλέον στο Ελγό Δήμητρα, μας δίνει τη δυνατότητα να δικαιωθούμε σε έναν τομέα που αφορά και την ενημέρωση και την έρευνα και γενικότερα το αγροτικό γίγνεσθε όχι μόνο της περιοχής αλλά και άλλων περιοχών που έχουν κατά κάποιο τρόπο προχωρήσει σε κάποια εξέλιξη και προωθεί στα αγροτικά προϊόντα. Αυτό το έργο λοιπόν της υπογραφής του συμφώνου θα συντελεστεί μετά από ένα τετραήμερο ενημερωτικό σεμινάριο για αρωματικά φυτά που ξεκινάει 26, 27, 28, 29 και στις 30 θα είναι μία ημερίδα που θα γίνει πάντα σε συνεργασία με τον Ενεργό Δήμητρα, με εξειδικευμένους επιστήμονες, δόκτορες κτλ. Και θα αφορά τα γεωθερμικά. Θα είναι μια πρώτη κουβέντα για τη γεωθερμία. Θα ακολουθήσουν μετά τις γιορτές άλλες πιο τεχνικές ημερίδες για τους αγρότες μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, προϊόντα, το τι μπορούν να βάλουν, το τι θα κάνουν, πώς αυτό προχωράει, πώς δεν προχωράει. Όλο αυτό το σύστημα, λοιπόν, με λίγα λόγια, η Ελγός Δήμητρα σήμερα που αντιπροσωπεύει όλο το συρρυκνωμένο πρώην ΚΕΓΕ, 24 ΚΕΓΕ, αποσύρθηκαν από την λειτουργία. Ινστιτούτο, το ΕΘΙΑΓΕ, όλα αυτά που προϋπήρχαν στην έρευνα και τα λοιπά, ήρθαν να συμπυκνωθούν και να γίνει το Ελγό Δήμητρα. Το Ελγό Δήμητρα τώρα έρχεται με εμάς, μέσω του Υπουργείου που είναι στην αρμοδιότητά του, δηλαδή του Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνει τη σύμβαση αυτή. Θα έχουμε λοιπόν ένα σημείο αναφοράς, το οποίο θα λειτουργούμε σε συνεργασία και με επιστημονική υποστήριξη από εκεί. Αυτή λοιπόν, νομίζω, ήταν μια καλή προσφορά στην περιοχή μας. Θα είναι ένα πείραμα και αυτό, δηλαδή θα είναι το πρώτο που λειτουργεί αποκεντρωμένα πλέον. Είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο, αυτό. Και για όλες τις καλλιέργειες, και για τα δέντρα και για όλα αυτά που εσείς σχεδιάζετε, και με την ευκαιρία να απευθύνω και μια δημόσια πρόσκληση και μέσω του κυρίου Παναγιωτήδη, που είναι ένας από τον 15 συνεταιριστών που έχουν τα συσκευαστήρια. Θα πρέπει να έρθουν όλοι όσοι είναι στα συσκευαστήρια, τουλάχιστον οι πρωτεργάτες, οι διοικήσεις κτλ. Και να δουν και να διαπιστώσουν ότι ακόμα και το αρωματικό φυτό και πολλά άλλα πράγματα μπορούν, αφού γίνουν ομάδες παραγωγών, να περάσουν μέσα από τα συσκευαστήρια και να γίνουν εξαγώγημα προϊόντα που θα δώσουν ενίσχυση στην τοπική οικονομία. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν αυτός ο χώρος
ο παρακείμενος θα λειτουργήσει και το θα παίρνουμε... καλύψει ένα μεγάλο κενό που εδώ είχαμε όσον αφορά την πληροφορία. Το παίρνουμε για 10 χρόνια. Ο κύριος Παναγιωτίδης το μετέδιδε σε κάποιον άλλον. Αυτό τώρα θα υπάρχει δυνατότητα άμεσα μέσα από το πιο επίσημο φορέα. Και μάλιστα την τελευταία μέρα θα βάλουμε λεωφορείο όσοι συμμετέχουν στα αρωματικά φυτά να επισκεφτούν τη Θέρμη, δίπλα από το Πανεπιστημιακό Θεσσαλονίκης, όπου εκεί το Ινστιτούτο λειτουργεί έναν χώρο παραγωγής, τυποποίησης, μιας κάθετης, θα έλεγα, ανάπτυξης των αρωματικών φυτών, που είναι πολύ σημαντικό να το δουν οι δικοί μας αγρότες. Νομίζω ότι σε αυτά γρήγορα παίρνουν μπρος και θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε κάτι ανάλογο. Όσοι δηλαδή ενδιαφέρονται κτλ., θα είναι καλό 4 μέρες να το παρακολουθήσουν. Και την τελευταία μέρα, το Σάββατο, που θα είναι και ο Υπουργός εδώ, θα υπογράψουμε και την παραχώρηση επισήμως για 10 χρόνια. Για 10 χρόνια των εγκαταστάσεων. Προϋπολογίσαμε το κόστος για τα σεμινάρια βασικά γύρω στα 20.000 το χρόνο. 20-25. Ακριβώς. Εγκρίνεται. Θέμα 1, το έγκριση παραλαβής στη μελέτη τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στον κόβο σφαγείων. Είναι 4.549,25 μαζί με το ΦΠΑ. Είναι για το έργο εδώ που σας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος στην αρχή, για το έργο η τροποποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και το τελευταίο θέμα, προμήθεια ασφατομείγματος και ασφαλτικής προαπάλυψης για τις ανάγκες του οδικού δικτύου Δήμου Νέστου, 47.025, αφορά το τελείωμα του παζαριού και τους δρόμους δίπλα. Εγκρίνεται. Λύεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.